Είμαστε στο νοσοκομείο Κυλκής. Μας επισκέφθηκε, μας έκανε τη χάρη, ο κύριος Ιωάννης Πάιδας, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Κύριε Πάιδα, σας ευχαριστώ καταρχάς που δεχτήκατε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις. Και εγώ, κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εύχομαι ότι το καλύτερο στη δουλειά σας. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για σας, αλλά όπως είπατε, ούτε χάρη σας έκανα, ούτε τιμή. Εμείς κάνουμε την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους, σαν Εκτελεστική Επιτροπή, στους δύσκολους τούτους καιρούς, να ενημερώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την βάση του δημοσιοπαλλικού χώρου, τους εργαζόμενους. Γι' αυτό με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ, εδώ το φίλο μου τον Αχιλέ, επισκεφθήκαμε σήμερα στην πόλη του Κυλκής διάφορους εργασιακούς χώρους από πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια, το Δημαρχείο και μάλιστα. Είμαστε τώρα στον εργασιακό χώρο του νοσοκομείου Κυλκής. Κύριε Πάιδα, πριν δύο μέρες ο Πρωθυπουργός μας και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων μίλησαν στη Βουλή. Για ποιο άλλο θέμα? Για το φλέγον, το οποίο δεν αφορά μόνο την ΑΔΔΗ, αφορά όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου. Θα λέγα ακόμα και τον περίπτερα. Σαφώς. Ποιο είναι το δικό σας, η ειδική σας ερμηνεία από όσα ακούσατε από τους αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό μας? Κύριε Κυριακίδη, είναι αλήθεια ότι παρακολούθησα το μεγαλύτερο έτσι μέρος. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να το παρακολουθήσω όλο, γιατί ήμασταν σε μια γενική συνέλευση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, από αυτά τα που άκουσα, αλλά και από την ενημέρωση που είχα από τον τύπο, τίνω να πω ότι δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν αυτά που περίμενα να ακούσω. Περίμενα από τη μία πλευρά της κυβέρνησης να ακούσω ότι δεν θα έχουμε νέες μειώσεις στις συντάξεις, όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε μειώσεις και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων και μάλιστα το ακόμα πιο παράδοξο ήταν ότι θα έχουμε και αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά από την πλευρά της κυβερνητικής πτέρυγας. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της ευρύτερης γενικά αντιπολίτευσης άκουσα τα ακριβώς αντίθετα ως ήθιστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι και συντάξεις θα κοπούν, γιατί εξάλλου αναφέρεται το ποσό του 1,8 δις το οποίο είναι καταγεγραμμένο για περικοπές από το ασφαλιστικό σύστημα και πώς άλλος θα γίνει αν δεν κοπούν συντάξεις. Άκουσα ότι και τα επικουρικά ταμεία και αυτά θα κλείσουν. Άκουσα ότι υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή η ρήτρα βιωσιμότητος και μάλιστα δεν περίμενα την επιβεβαιώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την στήριξε ότι πρέπει να υπάρξει η ρήτρα βιωσιμότητος ή μηδενικού ελλείμματος, όπως αλλιώς τη λέμε. Και άκουσα ότι πρέπει από την αντιπολίτευση να κάνουμε μια αρχή για την τρύπα του ασφαλιστικού συστήματος, κάνοντας περικοπή 150 εκατομμυρίων που προβλέπονται για τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, που δυστυχώς αυτό είναι μια φενάκι, μια απάτη. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Κακώς προπαγανδίζει και λέει αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση, δεν υπήρξε αλλά ούτε θα υπάρξει. Ίσα-ίσα όλες οι εκτιμήσεις τις οποίες έχουμε κάνει, κύριε Κυριακίδη, οδηγούν στο ότι θα έχουμε και μειώσεις. Μπορεί μικρές, αλλά και μειώσεις γενικά στους μισθούς. Εξάλλου είναι και αυτό μια επιταγή της Τρόικας ή μάλλον το κουατρέτο, όπως το λέμε τώρα, ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μείωση του ποσοστού επί του προϋπολογισμού, έτσι της μεσολογικής δαπάνης του κράτους απέναντι στους εργαζόμενους. Κύριε Πάιδα, εσείς ήδη εξαγάγατε ένα συμπέρασμα. Άρα, οι αγώνες τους οποίους κάνουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι αγρότες, όλος ο κόσμος, μηδενός εξαιρουμένου, και για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το είδατε, δεν αγκομαχεί και δεν λέει κανείς γιατί μου κλείσαν το δρόμο, γιατί κλείσανε την εθνική οδό κλπ. Πρώτη φορά υπάρχει αυτή η σύμπνοια. Πιστεύετε, επειδή χθες
Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Κιουγκής είπε το εξής, ότι, και θέλω και τη γνώμη σας, τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό, ότι το σχέδιο έχει κατατεθεί προς έγκριση και εμείς ακόμα συζητάμε. Μας χοροϊδεύουν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τελεσίδικη η απόφαση, διότι στο τέλος, εκεί που καταλήξατε, διότι το τέλος mm-hmm. αρχίσαμε, είπατε ότι θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, θα μας κόψουν εκείνο. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να νικήσει αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή το κουαρτέτο ή τους δανειστές, γιατί εγώ εκεί το πηγαίνω, δεν πηγαίνω στην κυβέρνηση, διότι και αυτοί υπακούει σε κάποιες εντολές, διότι εν διάφορη περιπτώσει είμαστε υποκατοχή. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πέρυσι άνοιξη προς καλοκαίρι πίστευα ότι κάτι μπορούμε να κερδίσουμε, ότι αυτά τα οποία είχαν υπογραφεί μπορούν έστω σε ένα ποστό 20-30% να ανατραπούν, να έχουμε κάποιες αλλαγές κλπ. Μετά όμως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και την 14η Αυγούστου του παρελθόντος έτους του 2015 που υπογράφηκε το τρίτο, όπως λέμε, κοινά μνημόνιο, δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές διεξόδους. Πιστεύω ότι γενικά και από την τακτική που έχει δείξει η κυβέρνηση και ειλικρινά πιστεύω, παρόλο που δεν είμαι έτσι της αριστερής ιδεολογίας ας πούμε κλπ, παρόλα αυτά, οφείλω να πω, έτρεφα κάποιες κρυφές ελπίδες ότι δεν θα παραδοθεί αμαχητή, τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, έτσι τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις των εργαζομένων, την βιωσιμότητα των ταμείων, την ζωή, την παιδεία και την υγεία του ελληνικού λαού κλπ. Παρόλα αυτά, διαψεύστηκα εκτρά, ειλικρινά σας λέω ότι δεν περίμενα από μια αριστερή κυβέρνηση να παραδοθεί ανεφόρον και να υπογράψει πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που είχαμε δει μέχρι και τον Γενάρη του, από τους προηγούμενους γενικά. Από το Γενάρη του 2015. Mm-hmm. Διαψεύστηκα. Τώρα, το τι περιμένω και αν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι ή είναι τελειωμένο το θέμα κλπ, πιστεύω ότι πολύ λίγα μπορούν να γίνουν. Δεν θα, με αυτά που λέω, δεν σημαίνει ότι προδίδω τους αγώνες, το κίνημα, το παλαϊκό, το οποίο έχει ενσκύψει. Και είναι πάρα πολύ καλό, είχαμε δεκαετίες να δούμε έτσι καθολικό, παλαϊκό κίνημα για τα προβλήματα τα μεγάλα της χώρας, για τα μεγάλα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, από τους αγρότες, τους οποίους στηρίζουν τον αγώνα τους, γιατί και εγώ από χωριό είμαι χωριάτης, όπως αυτό συστήνομαι, και από έναν πατέρα αγρότη, ξεκινάω από εκεί, έτσι, και στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα πρώτον, και μετά τον αγώνα των δικών μας των δημοσίων υπαλλήλων, νομίζω ότι αν αλλάξουμε κάτι, και αυτό το λίγο το κάτι το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε, είναι και αυτό προαποφασισμένο, απλώς μας δίνουν έτσι ένα περιθώριο, μια λάσκα που λέμε ένα 5-6%, που στο τέλος να πούν ότι να, δώσαμε και αυτά, έτσι υποχώρησε η κυβέρνηση μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με το κουαρτέτο και οι εργαζόμενοι κάτι κέρδισαν. Νομίζω ότι στο τέλος ή δεν θα κερδίσουμε τίποτα ή θα κερδίσουμε πάρα πολύ ελάχιστα. Γιατί όλα τα έχουν υπογράψει, τα κείμενα είναι καθαρά γραμμένα και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Όσοι έχουν διαβάσει τουλάχιστον τα επικαιροποιημένα έτσι, υπογραφέντα για τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις μειώσεις κλπ, τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας και ούτω καθεξής, νομίζω ότι δυστυχώς με πίκρα το λέω, ότι μας περιμένουν πάρα πολύ δύσκολες μέρες, Κυριακή. Έχω να πω το εξής. Βλέπουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε, άρα έχουμε κάπου βάλει και κόκκινες γραμμές. Εσείς μεν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορείτε να πείτε ότι θα φύγω, θα πάω κάπου. Ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών του Νομού Κιλκής και εργολάβων, δημοσίων έργων, είπε το εξής: θα πάω την έδρα μου στο Πετρίτσι, στο Σαντάτσι. Εσείς δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Τι θα κάνετε, γιατί υπάρχει και τρίτος, να μην αναφερθώ σε αυτόν, ο οποίος είπε μεθαύριο θα μας δίνουν 100 ευρώ και θα τους φυλάμε το χέρι που μας δώσανε 100 ευρώ, όχι 384. Και λέω, τι θα κάνετε οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις υποχρεώσεις που ήδη ξεκινήσατε, με τις οικογένειές σας, πώς θα τα φέρετε βόλτα και πόσο είστε διατεθειμένοι να ενδώσετε για τα 100 ευρώ, λέω πλέον εγώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα οδηγηθεί η κατάσταση, κύριε Κυριακίδη, σε ακραίες καταστάσεις. Αυτό ακριβώς ρωτώ. Ναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, θα φτάσει στο σημείο που θα οθήσει την κοινωνία έτσι να φτάσουμε σε ανθρωποφαγία. Δηλαδή να φτάσουμε ο ένας να χτυπάει
και σε διαφορετικά επαγγέλματα, αλλά και στα ίδια μας μέσα στα επαγγέλματα, στο δημόσιο χώρο, ο ένας τον άλλον, για να επιβιώσουμε και να συντηρήσουμε την οικογένειά μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε εποχές αλής του μνήμης προηγούμενων δεκαετιών, σε εποχές της τραγιάσκας και της πλατείας Κλαθμόνος, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίναν και κλαίγαν τον πόνο τους και λιδωρούσαν και παρακαλούσαν για ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσουν έτσι τις οικογένειές τους. Δεν θέλω να φτάσω σε εποχές, να φτάσουμε σε εποχές που να... Το δεν θέλετε, πώς... το καταλαβαίνω, κύριε Παΐντα. Mm. Δεν το βλέπετε μπροστά σας. Δεν βλέπετε κάποιος μεγαλύτερος από σας συνταξιούχος, ο οποίος έπαιρνε X χρήματα και τώρα παίρνει περίπου το 40 με 45%. Δεν βλέπετε ότι έπαιρνε Α ποσό ικανοποιητικό από ταμεία άλλα, όχι από τη σύνταξή του, και κοντεύει να τα χάσει όλα. Άρα, πού πηγαίνει? Πάει εκεί πάλι. Στην επαιτία. Στην επαιτία, στη φτωχοποίηση. Μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, διότι σας άκουγα προηγουμένως στη γενική σας συνέλευση, ότι θα αγωνιστείτε και έχετε παράπονο φυσικά από τα ανώτερα όργανά σας, και βλέποντας ότι τα ανώτερα όργανά σας κοιτάζουν τον εαυτούλη τους, εσείς, ο απλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, παρότι είστε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σαν υπάλληλος, όχι σαν μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, μέχρι πού μπορείτε να υποχωρήσετε και να πείτε φτάνει ως εδώ, βγαίνω στο δρόμο και δεν πάω σπίτι μου? Η ακραία κατάσταση που μπορούμε να φτάσουμε, κύριε Κυριακίδη, και νομίζω δεν είναι θέμα δημοσίων υπαλλήλων, είναι όλων των εργαζομένων, είναι μέχρι εκεί που θα απειληθεί η ύπαρξη η δική μας, η φυσική εξόδους η δική μας και το μελών της οικογένειάς μας, και επειδή φτωχοποίηση έτσι της κοινωνίας, δηλαδή στο να μην έχουμε να καλύψουμε τα βασικά μας, τις βασικές μας ανάγκες όσον αφορά την υγεία, την παιδεία και τη διατροφή. Γιατί θα φτάσουμε και δυστυχώς σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή να λέμε με τα 300 ευρώ, 400, τι γίνεται να μην κλπ. Κάποτε έτρωγα μία φορά την εβδομάδα κρέας, τώρα θα τρώω μία φορά το τρίμηνο, ας πούμε, και το καθεξής. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ειλικρινά πώς μπορούμε να βρεθούμε σε τούτη την έσκατη στιγμή, στην ίστατη στιγμή, και να πούμε ότι ξεφεύγουμε πλέον από τις νόμιμες, δημοκρατικές, συνταγματικές επιταγές διαμαρτυρίας, πορείας σε αυτόν τον τόπο, στη δουλειά μας, στις κινήσεις μας, στους χώρους εργασίας και ούτω καθεξής, και ότι παρεκτρεπόμαστε και θα φτάσουμε δηλαδή σε άλλες καταστάσεις. Δεν θέλω να νομίζω ότι οι κυβερνώντες και γενικά αυτοί οι οποίοι θα ορίσουν τις τύχες της χώρας μας από τούτε και στο εξής, γιατί από εδώ και πέρα θα μιλάμε πλέον για μια διαφορετική εποχή για την Ελλάδα, θα νομίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Γιατί και οι ανθρώπινες αντοχές έχουν ορισμένες... Βλέπετε τις ακραίες καταστάσεις να έρχονται? Κοιτάξτε, κάποτε και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα συμβούν, κάποτε συνέβησαν. Και εκεί που λέγαμε στην ότι... Στην πολιτική δεν λέμε τώρα ποτέ. Ναι. Και όπως τώρα λέμε τους συναδέλφους καλά. Λες, συνάδελφοι, πριν από 10-15 χρόνια λέγαμε μας δίνει ανάφξη 2,5% και εμείς διαμαρτυρόμασταν και είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στις πορείες, στις απεργίες, συμμετοχή μεγάλη, γιατί υπήρχε διαφορά 0,2% και λέγαμε μας κλέβουν, μας πήραν 5 ευρώ ας πούμε κλπ. Τώρα που μας τα έχουν πάρει όλα ή μας πήραν τα μισά και θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα ας πούμε μισά, γιατί αυτή η απάθεια, γιατί αυτός ο καναπές κλπ. Αυτό όμως, αν το δούμε ιστορικά, πολλές φορές έχει συμβεί και κατά το παρελθόν σε άλλα μέρη, αλλά και στην Ελλάδα, σε ορισμένα γεγονότα, που αυτή η ησυχία, ο καναπές, ο εφησυχασμός έχει οδηγήσει ξαφνικά με μία σπίθα σε ακραίες καταστάσεις. Δεν θέλω να φαντάζουμε και λοιπά, πόσο μάλιστα δεν το εύχομαι για τον τόπο μας, ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Παΐδα, δεν παρακινούμε κάποιον να πάει σε ακραίες καταστάσεις. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν υπάρχει, αλλά και ερμηνεία. Ξέρετε που αλλά... λέμε, ένας ας πούμε εντελώς ήσυχος άνθρωπος πώς μπορεί να φτάσει σε ακραίες καταστάσεις όταν θα δει ότι δεν υπάρχει τίποτα, καμιά ελπίδα για αυτόν, ότι πεθαίνει και αυτός και η οικογένειά του. Λοιπόν, δεν θέλω ειλικρινά να πιστεύω ότι θα φτάσουμε έτσι σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Φυσικά, εντάξει, τίποτα δεν μπορούμε έτσι να αποκλείσουμε. Εγώ πάντα υπήρξα έτσι της άποψης της συνεννόησης, της αγάπης, της ύπνοιας, της ομόνοιας. Αυτό το κλίμα πάντα προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μεταξύ των συναδέλφων, γιατί και αυτή είναι μια βασική παράμετρος, ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε και μεταξύ μας. Γι' αυτό δεν μίλησα καθόλου και για κόμματα. Δεν καταφέρθηκα κατά κανός πολιτικού σχηματισμού καμιάς αντίθετης συνδικαλιστικής παράταξης. Για όλους να πείτε. Ναι, ναι. Τώρα που δεν είναι, ξέρω εγώ,
η πολιτική μου ιδεολογία κυβερνώσα, ας πούμε, κλπ. Να πω όλη την ώρα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει Ράνι. Γιατί, κύριε Κυριακίδη, προέχει η αγάπη, η σύμπνοια, η ομόνια μεταξύ μας, μας ενώνουν αυτά τα κοινά προβλήματα και αυτό πρέπει να το δει πάνω απ' όλα πρώτος ο πολιτικός κόσμος και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε συνέχεια στη Βουλή κλπ. Πρέπει όλα τα κόμματα να συνενέσουν και να πούν, παιδιά, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Όλοι μαζί εδώ να καθίσουμε μαζί και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Δεν είναι δυνατόν πάντα σε αυτόν τον τόπο να πλειοδοτούμε κλπ. Όταν είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες ή αντιπολίτες γενικά, έτσι, σε παροχές, σε αντίθετα μέτρα κ.ο.κ. Δεν θα ξεχάσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα 2,5 χρόνια τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκαν πάνω από 400, ξέρω εγώ, νομοσχέδια στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ένα. Δεν είναι δυνατόν να μην ήταν σωστό ένα ή δέκα, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 100. Έτσι, και μόνο από την πολιτική τακτική να μην ψηφίσεις, έτσι. Άρα και αυτή τη στιγμή που ζούμε, ειδικά αυτές τις μεγάλες αλλαγές, πρέπει να πληρώσουν και οι αγρότες αυτοί που έχουν, ας πούμε, και να συνεισφέρουν κάτι. Εγώ είχα κάνει πριν σκάσει αυτό το αγροτικό και στα πολιτικά όργανα του κόμματος που ανήκω στην Κεντρική Επιτροπή, ότι οι αγρότες παράγουν πλούτο, παράγουν, είναι ο μόνος πρωτογενής τομέας που μας έμεινε. Μην τους πολεμάτε και λέτε ότι ο αγρότης πρέπει να πληρώσει. Πώς θα πληρώσει? Το πρώτο ευρώ που βγάζει? Όχι, αδερφέ, δεν πρέπει να πληρώσει από το πρώτο ευρώ. Εξασφάλισε του ένα 12.000, είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση, αφορολόγητο. Να έχει να ζήσει με ένα χιλιάρικο η οικογένειά του. Από τα 12.000 και καθαρό κέρδος. Από τα 12.000 και πέρα, φορολόγησε του, είχα πει τότε, με 13%. Τώρα το πήγαμε από το πρώτο ευρώ, από τα 5.000 ευρώ. Δηλαδή, τι θα κάνει ο άλλος? Δηλαδή, θα έχει 5.000 ευρώ. Δηλαδή, θα παίρνει 500 ευρώ καθαρά το μήνα. Όχι, θα βγάζει και θα του λες και αυτού σε βάζω φόρο. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος? Έτσι, ή 26% φορολογία και 30% φορολογία. Και σαν τον ελεύθερο άλλο επαγγελματία και προκαταβολή και άλλα. Μα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Είναι ένα αγρότη τώρα να τον πεθάνει. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν λέω ελεύθεροι επιστημονικοί, που μια και αναφέρεται επιστημονικούς φορείς, πολλές δεκαετίες είναι όντως ότι δεν συνεισφέραν. Ήταν φοροκλέφτες, φοροαπατεώνες, θα το πω σκληρά έτσι, ας πούμε, και λοιπά. Βγάζαν 50, 80, 100, 120 χιλιάδες και δηλώναν 10 και παίρναν και φόρο επιστροφής πίσω. Και ένας δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, των 14-15 χιλιάδων πλήρωνε και ένα χιλιάρικο φόρο, ας πούμε, και λοιπά. Έτσι. Οι νέοι φυσικά επιστήμονες είναι σε πολύ δραματική κατάσταση. Πρέπει για αυτούς να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα, έτσι, και στα φορολογικά και σε όλα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν σιγά σιγά την καριέρα τους. Αλλά πρέπει και οι παλιότεροι, οι οποίοι δεκαετίες τώρα βγάζαν χρυσά συμβόλαια και χρυσές καταστάσεις και δεν συνεισφέραν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το ελληνικό κράτος, σε αυτό το δημόσιο κορβανά, και αυτοί κάποτε να πάρουν αυτή την απόφαση. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε μεγάλο δικηγόρο τώρα του Κολουνακή 80 χρονών που έχει πάει 80 Ελλάδες, ας πούμε, να λέει ότι για το άδικο, ας πούμε, ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, όταν αυτός επί 70 χρόνια, 65 που δικηγορούσε, δεν έχει συνεισφέρει, ας πούμε. Μπορεί όμως να μιλάει για αυτό το άδικο που έγινε υπέρ του, η αδικία έγινε υπέρ του, και σου λέει γιατί για μένα να ήμουν στον αφρό, ενώ έπρεπε να πληρώνω. Το άδικο είναι εκεί, μπορεί να μιλάει και γι' αυτό ακόμα. Δεν μιλούσε γι' αυτό. Μακάρι να το μιλούσε και να έδειχνε το καλό παράδειγμα, αλλά δυστυχώς δεν μιλούσε γι' αυτό, ας πούμε. Εν κατακλείδη, ήρθατε στο Κίγκης. Είδατε, είπατε, φορείς, είδατε σχολεία, διευθύνσεις, είδατε κόσμο, ακούσατε τους εδώ εκπροσώπους αδεδί πρόεδρου του νοσοκομείου. Τι αποκομίσατε, ποια είναι η πρόθεσή τους? Είδα μια ιδιαίτερη ανησυχία. Καταρχήν, οι συνάδελφοι μαζέθηκαν έτσι με πολύ θέρμη και μας άκουσαν με πάρα πολύ προσοχή. Είδα όντως τώρα άρχισαν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν, ίσως τα 2-3 προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ, δεν το είχαν νιώσει τόσο πολύ στο πετσί τους. Υπήρχε κάτι τι απολύπως που λέμε, ξέρω εγώ, κλπ. Άρχισαν αυτά τα χρονικά περιθώρια να μακραίνουν, να βλέπουν ότι δεν υπάρχει περίοδος ανάκαψης. Λέγαμε θα περάσουμε 3-4 χρόνια σκληρής λιτότητας, αλλά θα δούμε φως, θα δούμε έτσι ήλιο κλπ. Αλλά τώρα διαπιστώνουμε ότι ξαφνικά πέρασε μια πενταετία, εξαετία. Όχι, δεν είδαμε τίποτα ανάκαμψη, αλλά βρεθήκαμε στο ίδιο και χειρότερο σημείο από ό,τι ήμασταν μέχρι το 2000, από το 2010 μέχρι το 2015, και ξεκινάμε πάλι από την αρχή και λες άντε μία τριετία ακόμα. Αλλά με προοπτική που βλέπει και λέει μήπως γίνουν τα ίδια και χειρότερα που έγιναν την προηγούμενη πενταετία και πάλι το 18, 19 ή 20 βρεθούμε στο ίδιο σημείο ή όχι στο ίδιο σημείο, γιατί τώρα εντάξει είχαμε και ζήσαμε και υπέρξαμε, αλλά βρεθούμε εντελώς σε μια μαύρη κατάσταση και πλέον
βρεθούμε στο βάραθρο και όχι μόνο έξω από Ευρωπαϊκή Ένωση και από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα νομισματικό, αλλά βρεθούμε να είμαστε με κουπόνι και να περιμένουμε να πάρουμε ένα κιλό ρύζι για να βγάλουμε το δεκαήμερο. Και οι συνάδελφοι έδειξαν ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον, το οποίο εξάγεται, σας λέω, από την ανησυχία την οποία είδα ζωγραφισμένη στα μάτια της, αλλά και από τις πολύ στοχευμένες παρατηρήσεις τις οποίες κάνανε. Θέλω να πιστεύω ότι αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν και για αυτούς, αλλά περισσότερο και το αποτέλεσμα της ύπαρξης του μέλλοντος των παιδιών τους. Έτσι, γιατί όλοι έχουν παιδιά από μικρά και οι περισσότεροι έχουν στην εφηβική ηλικία ή φοιτητές και βλέπουν πολύ κοντά να παρουσιάζεται ιδιαίτερα έτσι μαύρο και σκοτεινό το μέλλον της νέας γενιάς. Τουλάχιστον σου λέει, εμείς ψιλοτραβήξαμε μια ζωή, περάσαμε και λίγο καλές στιγμές, ζήσαμε και λίγο καλές καταστάσεις, μπορεί να ξεφύγαμε και λίγο από το μέτρο, αλλά τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται ειδικά για τα παιδιά μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι η σύγκληση, η σύμπνοια και η συμμετοχικότητα, ας πούμε, από εδώ και πέρα έτσι, των αγαπητών συναδέλφων θα είναι συνεπείς, θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και να δούμε, εύχομαι, να υπάρξει το καλύτερο και για τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους έτσι, της χώρας μας, με πρώτους, όπως είπα, τους αγρότες, αλλά και πάνω απ' όλα για το καλό της πατρίδας μας, κύριε Κυριακίδη, γιατί βλέπουμε ότι βαλόμαστε πανταχώθεν και αυτή η οικονομική μας αδυναμία, αυτή η καχυκεξία η οικονομική προδίδει και άλλα έτσι, αποτελέσματα δεσμενή για τη χώρα μας, από εξωτερική πολιτική, έτσι, προβλήματα γειτόνων, Σέγγεν, Μέγγεν, μετανάστες, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες, όπως θέλουμε να το πούμε κλπ. Και όταν είσαι ευάλωτος και σε βρουν σε αδυναμία, δυστυχώς οι καλοί ή κακοί εντός εισαγωγικών γείτονές μας, κατά την κυριότητα των συνόρων, αλλά και εκτός μακριά από τα σύνορά μας, ή υπερατλαντικά ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου βλέπουν δεν έχουμε και ιδιαίτερες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έτσι, συμμάχων και φίλων, καραδοκούν με την πρώτη ευκαιρία, αν και την γλιτώσαμε μία-δύο φορές, να μας κάνουν αυτό το οποίο ονειρεύονται και φαντάζονται. Κύριε Πάιδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Κυριακίδη, ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Έτσι, εγώ σας ευχαριστώ, διότι είναι μερικοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα τελευταία σας λόγια, πρέπει να τα προσέξουν οι αγαπητοί μου τηλεθεατές, σημαίνει ότι πολλά μαύρα σύννεφα είναι πάνω από τον ορίζοντα της Ελλάδος. Μας περιμένουν πολύ χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα και αν όλοι μαζί δεν λειτουργήσουμε ως μία γροθιά, διότι το στομάχι και η υγεία δεν κοιτάζει το κόμμα που ανήκεις, το χρώμα που έχεις ή αν έχεις ή δεν έχεις λεφτά. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί, και εγώ εύχομαι επιτυχία στον αγώνα σας, και όταν λέω επιτυχία του αγώνα εννοώ όλων των Ελλήνων μηδενός εξαιρουμένων. Ακριβώς. Και όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.